Ακριβώς όμως επειδή έχετε χάσει κάθε κοινωνική και λαϊκή νομιμοποίηση, ακριβώς διότι η πολιτική η δική σας και της Τρόικα που εφαρμόζετε έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση στο λαό, προκειμένου να συνεχίσετε το καταστροφικό σας έργο, γίνεστε ολοένα και πιο επικίνδυνοι. Επικίνδυνοι για την κοινωνία, επικίνδυνοι για τον τόπο, επικίνδυνοι για τη δημοκρατία. Πριν από 5 μήνες αποφασίσατε πραξικοπηματικά, χωρίς να το φέρετε στη Βουλή και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βάλατε λουκέτο στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Επί μήνες αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και επιμένοντας να παρανομείτε και να αγνοείτε να γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας, ούτε καν αυτή την πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το λουκέτο στην ΕΡΤ φέρατε προς κύρωση στη Βουλή. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προχθές με προκλητικό τρόπο η κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία αποφάσισε να χαρίσει στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών καναλιών που επί χρόνια λειτουργούν με προσωρινές άδειες που δεν τις έχουν πληρώσει, αποφάσισε να κάνει δωρεά η κοινοβουλευτική κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δωρεά τη δημόσια περιουσία των ψηφιακών συχνοτήτων στους ιδιοκτήτες. Αφού βεβαίως προηγούμενα τους είχε δοθεί το προνομιακό καθεστώς του παρόχου σήματος. Και 2 μέρες μετά, ολοκληρώνοντας πλήρως την εκτροπή και τη μετατροπή της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας σε μηντιακής δημοκρατίας, εισβάλανε με απόφασή σας αστυνομικές δυνάμεις στο κτίριο της δημόσιας ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση Σαμαρά, η κυβέρνησή σας, ετοιμάζεται να μπήξει για 3η φορά το μαχαίρι στην πληγή, με νέα μέτρα, την ίδια στιγμή που ετοιμάζεστε να φορολογήσετε ακόμα και τις τάνες και τις αγρικίες, χαρίζετε εκατομμύρια στη διαπλοκή και φημώνετε για χάρη της την ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση, την πραγματική δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και το χειρότερο, αυτό που μας ανησυχεί, σήμερα αποφασίζετε να μπείτε νύχτα στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, προκειμένου αύριο να μπορείτε πάλι νύχτα, ήσυχοι, να μπαίνετε στα σπίτια των ανθρώπων που χρωστάνε, να τα βγάζετε στο σφυρί, στον πληστηριασμό, διότι αυτό απαιτεί η Τρόικα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή την θεσμική εκτροπή δεν δικαιούμαστε να την αποδεχθούμε. Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν δικαιούμεθα να ανεχθούμε, να αποδεχθούμε αυτή την μέγιστη θεσμική εκτροπή. Βεβαίως η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο εμάς. Η ευθύνη βαραίνει όλους, τον καθένα και την καθεμία από εμάς τους βουλευτές όλων των κομμάτων και των πτερήγων του Κοινοβουλίου. Η ευθύνη είναι βαριά και η ευθύνη είναι ιστορική. Ας την αναλάβει ο καθένας και η καθεμιά καθόπως του αναλογεί. Κύριε Πρόεδρε, ενημερώνω και εσάς και το Σώμα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα αποφάσισε, αξιοποιώντας το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής, να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Σαμαρά. Η πορεία προς την οικονομική καταστροφή και την αναξιοπρέπεια του λαού μας πρέπει να σταματήσει και να σταματήσει τώρα. Οφείλουμε, έχουμε χρέος να τη σταματήσουμε. Η συρρήκνωση και η απαξίωση της δημοκρατίας
πρέπει να σταματήσει και να σταματήσει τώρα. Έχουμε χρέος να την εμποδίσουμε. Και με τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε να εμποδίσουμε αυτή την πορεία, να σταματήσουμε την καταστροφή και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να ελπίζουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω